Ακούσαμε την άποψη της ΟΛΜΕ. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την άποψη της ΔΟΕ για τις ανακοινώσεις έτσι όπως τις ακούσαμε διαστόματος της κυρίας Κεραμέως. Μαζί μας τώρα μέσω Skype βρίσκεται η κυρία Γιώτα Βενετοπούλου, μέλος στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, με το δικό της σχόλιο και με όλα αυτά που πιστεύει ότι πρέπει να συμβούν από εδώ και έπειτα. Φυσικά, υπενθυμίζουμε ότι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 1η Ιουνίου και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Κυρία Βενετοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και να διορθώσω λίγο. Προφανώς βιαζόμαστε όταν μιλάμε. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ. Είπατε της ΟΛΜΕ. Κάνω τη διόρθωση, συγγνώμη. Όχι, ναι, καλά κάνετε. Απλά είπα μετά, πριν από εσάς προηγήθηκαν οι απόψεις της ΟΛΜΕ. Είναι λογικό. Ωραία. Είναι λογικό, το καταλαβαίνω, όλες αυτές τις ημέρες. Και βέβαια και από την ημέρα που σταμάτησε η λειτουργία των σχολικών μονάδων 11 Μαρτίου και μετά, το επίκεντρο όλων των συζητήσεων είναι τι θα γίνει με τα σχολεία και με την κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Όπως είδαμε χθες, η Υπουργός Παιδείας ανέπτυξε όλο το σχέδιο της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Όσο αφορά λοιπόν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είδαμε ότι και διαστόματος Πρωθυπουργού, αλλά και με την Υπουργό Παιδείας εχθές, ότι ενδέχεται και μετά από εξέταση όλων των δεδομένων, εάν θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Εσείς θεωρείτε, κυρία Βενετοπούλου, ότι θα είχε νόημα να ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, ακόμη και αν τα επιδημιολογικά στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη χώρα μας? Το έχουμε ξαναπεί και το λέμε συνέχεια οι εκπαιδευτικοί, ότι δεν είμαστε ειδικοί για να μπορέσουμε να ξέρουμε το πότε και το αν θα πρέπει να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες και να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με άλλους μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί με το σύνολο των μαθητών τους. Σαφώς και οι ειδικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα για το πώς ακριβώς πρέπει να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα και από την επαναλειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σταδιακά και να δούμε πώς θα γίνει και η επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου. Εδώ λοιπόν να βάλουμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες μπροστά. Βλέπουμε ότι τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί έχουν να κάνουν μαθητές μικρότερης ηλικίας. Οπότε η απόσταση είναι αδύνατο να κρατηθεί μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, αλλά καθώς επίσης και λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών μας, νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου, δεν μπορούν και είναι δύσκολο να κρατήσουν την απόσταση μεταξύ τους. Δεν είναι εύκολο να πει σε ένα μικρό παιδί, στον αύριο χώρο, όπου και σε πολλά σχολεία και ο αύριο χώρο είναι μικρό, έτσι. Μην αγγίζεστε ή μην έρχεστε πολύ κοντά ένα στον άλλον. Και πώς θα γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία όταν ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο νηπιαγωγός και ο δάσκαλος ή η δασκάλα έρχονται σε πάρα πολύ κοντινή επαφή με τον μαθητή? Φανταστείτε λοιπόν ένα εκπαιδευτικό που έχει ένα παιδί της πρώτης και δευτέρας δημοτικού ή μία νηπιαγωγό για να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα με τους μαθητές, σε πόσο κοντινή απόσταση έρχεται? Είναι ένας προβληματισμός εύλογος αυτός, κυρία Βενετοπούλου, και όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, ιδίως αν έχουμε μικρά παιδιά, ότι σε αυτές τις ηλικίες τα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν να τηρηθούν, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά, γιατί θα σπρώξουν, γιατί θα παίξουν, γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας φυσικά έχουν άλλη ικανότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ωστόσο, όμως και στα μεγαλύτερα παιδιά μπαίνει ένας προβληματισμός κατά πόσο και τα ίδια θα είναι προστατευμένα, αλλά και οι εκπαιδευτικοί τους, αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, πόσο μάλλον στα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Είναι άλλοι δύο παράγοντες τους οποίους θα έπρεπε να εστιάσουμε ίσως στο λίγο χρόνο τον οποίο έχουμε. Είναι και οι σχολικές αίθουσες και οι αύλοι χώροι των σχολείων μας, καθώς επίσης είναι και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας που δεν υπάρχει στην εκπαίδευση στην Ελλάδα τόσο έντονο. Γνωρίζουμε ότι οι καθαρίστριες, οι οποίες έχουν προσληφθεί για αυτόν τον λόγο, έρχονται μετά την λήξη των μαθημάτων για να καθαρίσουν το σχολείο. Πώς λοιπόν θα γίνεται αυτός ο σχολαστικός καθαρισμός, όπως βλέπουμε ότι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι λίγο δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα. Γνωρίζουμε τώρα, πάρα πολύ καλά όλοι. Εγώ τώρα δεν θα κρυφτώ, θα σας ρωτήσω ευθέως. Και εκπαιδευτικά, αν θέλετε, μορφωτικά. Δεν ξέρω πραγματικά τι νόημα θα είχε για αυτές τις 20-25 μέρες, εάν ανοίξουν 1η Ιουνίου τα δημοτικά και ολοκληρωθεί το σχολικό έτος για τα παιδιά αυτά στις 30 Ιουνίου. Τι θα μπορούσε να τους προσφέρει τώρα αυτό το διάστημα? Θα απαντήσω στην ερώτησή σας ακριβώς όπως απάντησε και ο λοιμοξιολόγος ο κύριος Τσιόδρας. Δεν γίνεται να είμαστε κλεισμένοι σε ένα σπίτι. Σαφώς και θα πρέπει να έρθουμε στην κανονικότητα. Σαφώς και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον νεοφερμένο ιό λοιπόν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως για να μπορέσουμε να έρθουμε στην κανονικότητα ο καθένας μας με ασφάλεια αλλά και εμείς οι εκπαιδευτικοί να βοηθούμε τους μαθητές τους
και οι γονείς με τη σειρά τους βέβαια, έτσι ώστε να μπορούμε να κρατάμε όλες αυτές τις απαραίτητες αποστάσεις και το θέμα της υγιεινής να βάλω μπροστά, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μάλιστα. Τώρα θα δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα στη χώρα μας με την εξέλιξη της πανδημίας και ανάλογα θα πάρθουν και οι όποιες αποφάσεις, κυρία Βενετοπούλου. Ωστόσο, εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την επικοινωνία. Βεβαίως, συνεχίζεται η εκπαίδευση εξ αποστάσεως. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Παραμένουμε για λίγο ακόμα μέσα στο σπίτι μας. Συνεχίζεται η εκπαίδευση εξ αποστάσεως από τους εκπαιδευτικούς και θα μιλήσω μόνο για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου και έχω την αρμοδιότητα. Σαφώς και θα συνεχίζεται μέχρι και την ημέρα που θα ακούσουμε ότι θα γίνει επαναλειτουργία των σχολικών. Μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί είναι και θα είναι κοντά στους μαθητές τους, όποια και αν είναι η απόφαση. Αυτό το αποδείξαμε, νομίζω, όλο από το χρονικό διάστημα και με όλη μας την ψυχή δώσαμε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας. Κυρία Βενετοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.